δύο λόγια και από μένα. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον εκδότη εκδόσεις Παπασωτηρίου που έδωσαν την δυνατότητα σε αυτό το βιβλίο να αποκτήσει σάρκα και οστά, μια προσπάθεια περίπου 2 χρόνων. Η αλήθεια είναι ότι είχα γράψει, είχα κάνει αρθογραφία για εφημερίδες όπως την Εργασία Τώρα και την Ελευθεροτυπία και η αρθογραφία αυτή ήταν κατά κάποιο τρόπο το υπόστρωμα, το υλικό με το οποίο ξεκίνησε να δημιουργείται ένα βιβλίο για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Όταν το μέγεθος ήταν εξαιρετικά μεγάλο, χρειάστηκε να αποσπαστεί το κομμάτι που αφορά την απασχόληση και είναι το βιβλίο που έχουμε μπροστά μας και έπεται, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως στο ανάγνωσμα, έπεται και κάποια συνέχεια όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, πιθανότατα με προέκταση στις επιδοτήσεις ή διαγωνισμούς καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Η αλήθεια είναι ότι χρειάστηκε η κρίση για να βρεθούμε στην λογική του δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός μας μετά τις σπουδές ή πριν τις σπουδές μια θέση στο δημόσιο και πρέπει να είναι μια προσπάθεια την οποία ως ιδιώτες ή τέλος πάντων εμείς προσωπικά πρέπει να επιδιώξουμε, να διεκδικήσουμε και να χτίσουμε ένα προφίλ για το μέλλον το δικό μας και της κοινωνίας μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον γραφίστα στον οποίο εμπιστεύθηκε το υλικό ο κ. Παπασωτηρίου. Είναι ο Πάνος ο Κωνσταντόπουλος. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην αποτύπωση του περιεχομένου και του υλικού του βιβλίου και μάλιστα θέλω να επισημάνω ότι ο Πάνος ο Κωνσταντόπουλος, ενώ αναφέρεται το όνομά του ή μάλλον αναφερόταν στις ευχαριστίες, ο ίδιος το απέσυρε όταν φτάσαμε στο τυπογραφείο, οπότε έχω υποχρέωση να αναφέρω ευχαριστίες για το πρόσωπο αυτό. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Μπάμπη τον Μουρελάντο που κάνει εξαιρετική δουλειά. Μου έκανε πραγματικά αίσθηση ο ζήλος με τον οποίο επιδίωξε να γίνει και να πετύχει η παρουσίαση αυτή και βεβαίως η προσπάθεια που κάνει να αναγνωριστούν συγγραφείς από την περιοχή μας, από τον τόπο μας. Τυχαίνει δε, οφείλω να αναφέρω, ότι η μητέρα μου, το γένος Δεστούνη, είναι από τα Χαρδάτα, οπότε είμαι κατά το ίμιση Λιξουριώτης, με βούλα που λέμε. Okay. Λοιπόν, έχω να επισημάνω όσον αφορά το περιεχόμενο του βιβλίου, ότι έγινε μια προσπάθεια καταρχήν να είναι ένα πρακτικό εγχειρίδιο, δηλαδή ένα βιβλίο το οποίο θα προσφέρει χρήσιμη έως πολύτιμη, θα ήθελα εγώ να πιστεύω, πληροφόρηση και οδηγίες για να βοηθήσει κάποιον να βγει από αυτό το αδιέξοδο. Το αδιέξοδο, όπως προανέφεραν και οι ομιλητές, φέρνει αρκετούς νέους, τυχαίνει να κάνω και μέντορας για παιδιά που είναι άνεργα, όπως επίσης και μέντορας επιχειρηματικότητας. Άρα έχουμε σε επαφή συνεχώς με παιδιά που είναι σε αναζήτηση, που ψάχνονται. Το πρώτο τους και το μεγαλύτερο τους πρόβλημα είναι ότι βρίσκονται σε ένα ψυχολογικό τέλμα. Δηλαδή, χτυπώντας πολλές πόρτες και λαμβάνοντας πολλές απορρίψεις, δεν έχουν το σθένος στη συνέχεια να πάνε παραπέρα, να κάνουν διορθωτικές ενέργειες, να δούνε λίγο τα πράγματα αποστασιοποιημένοι και να διεκδικήσουν ή να πάρουν έναν δρόμο λίγο πιο διαφορετικό ή να χρησιμοποιήσουν άλλα εργαλεία. Εκεί είναι που χρειάζεται η βοήθεια, αναφέρω στο βιβλίο
το σύστημα υποστήριξης. Δηλαδή η ελληνική οικογένεια έχει πιστεύω ότι στην κρίση έχει πραγματικά βγει μια τεράστια αξία, στην οποία συχνά τη θεωρούμε δεδομένη, είναι η αξία της ελληνικής οικογένειας. Και δεν το λέω με δογματικό τρόπο, το λέω σαν ένα σύστημα υποστήριξης, όπου βρίσκεται εκεί, βοηθάει τους νέους ή και τους, όχι και τόσο νέους, κάπως μεγαλύτερους, έτσι ώστε να ξεπεράσουν τις δυσκολίες αυτές που βιώνουμε όλοι. Αυτό βεβαίως δεν είναι εύκολο μέσα από ένα βιβλίο να, ή θα μπορούσε να γραφεί βιβλίο ολόκληρο, αλλά η ουσία ποια βρίσκεται, ή ποια είναι, ότι όλοι μας, πολύ δε περισσότερο οι άνεργοι, έχουν ανάγκη από ένα σύστημα υποστήριξης. Αυτό είναι οι οικογένειες, είναι οι φίλοι, είναι αυτοί που στέκονται δίπλα, είναι αυτοί που ενθαρρύνουν συνεχώς, είναι αυτοί που βλέπουν μισογεμάτο το ποτήρι, είναι αυτοί που βλέπουν με αισιοδοξία τα πράγματα. Και επομένως καλό είναι, εάν κάτι τέτοιο συμβεί ή εάν εμείς είμαστε δίπλα από ανθρώπους που βρίσκονται σε αναζήτηση, είναι καλό να προσπαθήσουμε να τους στηρίξουμε όσο μπορούμε περισσότερα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε δογματική διδασκαλία, έτσι. Συχνά οι άνεργοι θα βρουν το δρόμο, θα αναζητήσουν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν. Απλώς πρέπει να είμαστε εκεί και να τους δίνουμε πολλές τονωτικές ενέσεις, συγγνώμη, αισιοδοξίας. Αυτό είναι που χρειάζεται να τους στηρίζουμε. Επίσης θα επισημάνω ότι μία ενότητα του βιβλίου αναφέρεται στο πώς κάποιος μπορεί να αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους ή πώς να βελτιώσει τη θέση του μέσα από άλλες δυνατότητες έβρεσης εισοδήματος, εξέβρεσης εισοδήματος, και πώς μπορεί στην προσπάθειά του αυτή να κάνει αυτές τις δράσεις με επιτυχία. Δηλαδή δίνουμε βήματα και προτάσεις ώστε να έχει κάποιες δυνατότητες επιτυχίας ή όποια προσπάθεια κάνει κάποιος. Θέλω τέλος να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που μου έχει σταθεί, την άμεση οικογένεια που είναι η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, αλλά και ευρύτερα την οικογένειά μου που είναι και μεγάλη, και η οποία με έχει στηρίξει με χιλιάδες τρόπους. Και πάλι χίλια ευχαριστώ και σε εσάς που ήρθατε απόψε εδώ, ψηφίσατε τον κίνδυνο μιας βροχής ή τουλάχιστον αφήσατε το περίπατο και βρεθήκατε εδώ για να ακούσετε δύο λόγια για το βιβλίο αυτό που έχει κάποια σημασία και κάποια αξία. Μία επισήμανση επίσης, γιατί αναφερθήκαμε στην αξία του για τους ανέργους, και βεβαίως αυτό είναι σε θέση να το αξιοποιήσουν άτομα που είναι γύρω τους. Όμως αρκετοί έχουν βρει και αξία του βιβλίου που δεν είναι άνεργοι, είναι για παράδειγμα ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχουν κάποια εργασία και κάποιο μισθό και αναζητούν πώς να βελτιώσουν το εισόδημά τους. Σε αυτή την περίπτωση, για μένα τους ελεύθερους επαγγελματίες που δυνητικά μπορεί να βρεθούν σε αναζήτηση ενός συνεργάτη, το βιβλίο έχει να προσφέρει από την πλευρά του επιχειρηματία τι να ζητήσει στον υποψήφιο συνεργάτη του. Δηλαδή ποια είναι εκείνα τα κριτήρια τα οποία θα κάνουν την ιδιοποιώ διαφορά και θα του δώσουν τη δυνατότητα να προσλάβει έναν άξιο συνεργάτη που θα τον βοηθήσει να πάει τη δουλειά του παραπέρα. Όσον αφορά τους συμπολίτες μας που είναι σε αναζήτηση τρόπων βελτίωσης των οικονομικών τους και τα λοιπά, επίσης υπάρχουν προτάσεις και ιδέες μέσα από το βιβλίο, δηλαδή πώς να περιοριστούν τα οικονομικά, πώς να γίνει η ιεράρχηση,
που πιστεύω ότι μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Αν έχετε ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστως το πάνελ ή εγώ.